για την τυπογραφία που διοργάνωσε το Μουσείο Τυπογραφία των Καϊνότητων Νέων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους διοργανωτές της έκθεσης που για ακόμη μια φορά επιλέξανε τον χώρο μας. Μια συνεργασία που κρατά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Ιστιοπολιτικού Όμιλου. Ευελπιστούμε να συνεχιστεί αυτή η εικόνα και όμορφη συνεργασία. Παρακαλώ την κυρία Έλια Κουμή, Διευθύντρια του Μουσείου Τυπογραφία, να πάρει τον λόγο. Σε μια εποχή που το έντυπο βρίσκεται σε κρίση και η τυπογραφία για τους περισσότερους θυμίζει την ιδιωτική διαδικασία με την περιοδική, για τον εμπορισμό σαφίστας έμοιαζε ιδανική κίνηση για να μπορέσει το Μουσείο Τυπογραφίας που έχει δημιουργήσει εδώ στα Χανιά η εφημερίδα Χανιώτικα Νέα να επανασυνδέσει την τυπογραφία με τη δημιουργία για να καλέσει ανθρώπους με μεράκι και φαντασία να καταθέσουν τη δική τους πρόταση και ερμηνεία για το τι είναι η τυπογραφία. Η ανταπόκριση στο εγχείρημά μας ήταν πολύ μεγάλη και ο διαγωνισμός έληξε με την καταγραφή 235 συμμετοχών από 167 διαγωνιζόμενους από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρω Καναδάς, Λιθουανία, Λονδίνο, Σόφια, Φιλανδία, Πάφος, Λεμεσός από την Κύπρο, Άμβρος, Βόλος, Καρδίτσα, Κομωτινή, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κεφαλονιά, Τρίπολη, Ρέμπινο, Ρόδος, Λάρισα, Πάτρα, Καβάλα, Βέρεια, Χίος και βέβαια τα παιδιά μας. Αυτό είναι κάτι που μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτός ο διαγωνισμός ήρθε για να μείνει και ότι είναι ένας θεσμός τον οποίο θα καθιερώσει το Μουσείο Τυπογραφίας. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού με κριτήριο την πρωτοτυπία, την μεταφορά του μηνύματος και την αισθητική των έργων πραγματικά δυσκολεύτηκε να ξεχωρίσει τις 50 αφίσεις που βλέπετε σήμερα στην έκθεση. Και μεταξύ αυτών να επιλέξει τις 20 που λαμβάνουν την ποιητική διάκριση, αλλά και αυτές που θα λάβουν τα χρηματικά βραβεία. Και επειδή αυτές οι 235 αφίσεις είναι τόσο ενερόφλητες μεταξύ τους και πραγματικά προκαλούν την πολιτική αντιδράση σε όσους τους βλέπουν, θα το δίνει στο κοινό η ευκαιρία να επιλέξει τη δική του αγαπημένη αφίσα, να την ψηφίσει στην κάλπη που βρίσκεται εδώ δίπλα, έτσι ώστε μέχρι το τέλος της έκθεσης στις 15 Αυγούστου να αναδειχθεί άλλη μια αφίσα η αγαπημένη του κοινού. Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης εδώ στο Νεόριο Μόρ, τα έργα που διακρίθηκαν θα μεταφερθούν στο Μουσείο Τυπογραφίας, όπου θα εκδίδονται στο επόμενο διάστημα. Άλλωστε, για όσους που συμμετέχουν στην έκθεση δεν είναι δυνατότητα να επισκεφθούν το Μουσείο Τυπογραφίας, αλλά και για όσους είναι παρόν σήμερα εδώ, αύριο στις 12 το μεσημέρι, αλλά και την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, θα γίνουν προγραμμένες ξεναγήσεις για όλους με ελεύθερη είσοδο. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, το Ιστιοχρονικό Όμιλο Γαλλίων Παραχώρησης των Νεόριων Μόρων για την φιλοξενία της έκθεσης, τους χορηγούς επικοινωνίας μας για την επιτυχημένη προβολή του διαγωνισμού σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ. Οφείλουμε και στο νέο μέλη της οικογένειας του Μουσείου Τυπογραφίας, τη Μαρία Μισταγκίδου, για την εξαιρετική συνεργασία σε κάθε πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το μουσείο μας το τελευταίο διάστημα. Το Θάνο Γκράλια να παραλάβει το γραφείο του. Να καλέσουμε τον δεύτερο αναθλητητή, τον Κώστα Θεοχάρη. Και τον Γιάννη Κορναράκη, τον πρωτοτυπητή. Την τυπογραφία συζητάμε, αυτό είναι το θέμα μας και το γεγονός ότι δεν πεθαίνει η τυπογραφία. Μεταβάλλεται, αλλάζει, αλλά δεν πεθαίνει. Είναι κομμάτι της δουλειάς μας, κομμάτι της ιστορίας μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε. Πολύ, να είστε καλά.